Έλληνα στα Σουτεριάκη. Ποιο είναι ο Έλληνα που παίζει, ο Ορέστη Τσάνγκ. Τι λέτε τώρα. Έλα, Ορέστη, καλημέρα. Αλήθεια. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα σα εκεί. Είσαι, καλημέρα. Γεια σα, Ορέστη, λοιπόν. Εσύ τώρα ντουμπλάρεις το... τον Τόνι Τζαν. Τον πρωταγωνιστή ντουμπλάρεις, τι κάνεις? Μάλιστα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος μετά από την πρώτη πολυβογιανή ταινία που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια. Με τον Αντώνιο Παντέρας τον Ιούλιο, η ίδια εταιρεία παραγωγής. Επειδή μου πεις ότι του πλάζεις και τον Παντέρα, είναι λίγο δύσκολο. Αυτό το καταλάβω το πλάζεις. Είχαμε ενεργό ρόλο με τον Αντώνιο Παντέρας τον Ιούλιο. Η ίδια εταιρεία παραγωγής κάνει τη δεύτερη χολιγουδιανή ταινία εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στη Μακεδονία. Είναι ακόμα μεγαλύτερο προδιαγραφών, τετραπλάσιο το budget από την περασμένη ταινία. Καταλαβαίνετε όταν έχεις. Θα ρωτήσω πόσα. Δηλαδή πόσα παίρνει. Μα σου είπα μη ρωτήσει. Δεν μπορώ να μη ρωτήσω τώρα. Δεν θα ρωτάω, αλλά επειδή με προκαλεί. Δηλαδή παίρνει καλά λεφτά εκεί τώρα. Αυτέ τι αδιάκριτε ερωτήσει δεν μπορώ να τι απαντήσω. Εντάξει, κράτα. Λοιπόν. Είναι όμως τρομερό να βλέπεις τον Jason Statham που είναι και παραγωγός σε αυτή την ταινία. Ναι. Να δουλεύει έτσι από το πρωί μέχρι το βράδυ, να είσαι δίπλα στο 50 Cent, στη Mega Fox. Είναι απλή, είμαι... ο Jason Statham, ας πούμε, είναι απλός, σας μιλάει σε όλους ή το παίζει λίγο ντίβα και φίρμα και είμαι και λίγο δεν μιλάω σε κανέναν? Εντάξει, λίγο περισσότερο να δώσω έτσι ένα μικάντικο, είναι ίσως λίγο περισσότερο η Megan. Η Megan είναι φίλος. Jason... Τι ωραία. Λίγο. Ο Jason τι είναι? Ο Jason Statham είναι και παραγωγός αυτήν την ταινία. Είναι απλός. Άστα τι είναι παραγωγός. Αν πω σαν άνθρωπος είναι. Παιδί του λαού. Είναι πολύ απλός. Είναι πολύ δουλευταράς. Δεν αφήνει να πάει τίποτα στην τύχη του. Μαζί με όλο το επιτελείο. Μιλάει σε όλους. Σε όλους την καλημέρα. Σε όλους εσύ την πλάκα. Σκηνές, εσύ παίζεις τις σκηνές με το ξύλο και τα λοιπά. Παίζεις. Καράτε και τέτοια. Εγώ ουσιαστικά κάνω... Βοηθάω τον Τόνι Τζα, όταν δεν, τον ντουμπλάρ, όταν αυτός ξεκουράζεται, γίνεται όλο το κινηματογραφικό σετ με τα φώτα, επειδή έχουμε ίδια... Το πρόσωπό σου νομίζω. Φαίνεται, όχι. Όχι. Το πρόσωπό μου όχι δεν φαίνεται, Εσύ έχεις παίξει πουθενά ξύλο και τα λοιπά, δεν με απαντάς, έχεις παίξει ξύλο πουθενά, καράτε και τέτοια. Παίξαμε με τον Παντέρα. Ήταν αυτό που με χαστούκιζε και με έδαινε στην περασμένη. Άρα ξέρεις εσύ πολεμικές. Εσύ ξέρεις πολεμικές. Πολεμικές τέχνες, ξέρεις. Τρως ξύλο ρε παιδάκι μου σε αυτά μια ώρα. Στο ρόλο. Εντάξει, από τον Παντέρα τι περιμένεις? Γιατί ο Παντέρας είναι πρωταγωνιστής, υποτίθεται ότι και ελληνικά. Ο Παντέρας έπαιζε και στους περασμένους αναλώσιμους. Βέβαια, ήταν και στο 3, ήταν. Έπαιζε σε περασμένους αναλώσιμους. Πολύ σημαντικό όμως είναι ότι τέτοιες κινηματογραφικές δουλειές γίνονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, γίνονται εδώ πέρα στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Και μαζί με αυτά, ενδιάμεσα στον Αύγουστο και Σεπτέμβριο, κάναμε και μια δικιά μας ελληνοκινέζικη κινηματογραφική παραγωγή. Μπράβο. Με Έλληνες ηθοποιούς όπως είναι ο Παναγιώτης Ομπουγιούρης, ο Νάσο Παργυρόπουλος, ο Κώστας Σοαρτζόγλου από τους παλιούς. Οπότε σιγά σιγά αυτό το κινηματογραφικό ο χώρος αυτός έχει πολύ μεγάλη ένταση τα τελευταία χρόνια. Συγχαρητήρια. Ωραία, που σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ερώτηση τελευταία γρήγορη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βγαίνουν να φάνε, να πιούν καφέ, δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη? Είναι κλειστή. Στη Θεσσαλονίκη μένουν εδώ. Ναι, αλλά δεν κυκλοφορούν στον δρόμο. Ένα κινηματογραφικό σετ καταλαβαίνει ότι είναι σχεδόν 24/7. Δεν έχει καθόλου ξεκούραση. Όπως είχε έρθει και ο Απόστολος Τζικός στα γυρίσματα να δει πώς γίνονται όλα τα γυρίσματα αυτά. Θυμάμαι ότι μιλούσαμε με τον Τζέισον και ο Τζέισον Στέιθαμ είχε πει hotel. Στούντιο, hotel, στούντιο, δεν κάνουν τίποτα. Ωραία, λοιπόν, να είσαι καλά, ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, φιλιά. Εάν βρεις κανένα βιντεάκι, στείλε μας, φιλιά. Στείλω το προσωπικό στο Instagram. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα. Δεν μας είπε καλημέρα, δεν μας είπε λεφτά.